Θα με δείτε την τροφή, θα ανέβει να μιλήσει με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος. Η πορεία των κατοίκων των εξαρχείων έχει φτάσει στην οδό Καλλιδρομίου, έξω από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Εκπρόσωποι τους συναντήθηκαν με τους διοικητές τάξης και ασφάλειας, εκθέτοντας τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Την πάταξη των κυκλωμάτων παραβατικότητας που δρούν στην περιοχή των εξαρχείων ζητούν οι κάτοικοι αρχής γενομένης από τους εμπόρους ναρκωτικών. Αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεία του συναντάται με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος εξαρχείων. Εκεί ειδικά μας δήλωσε ότι δεν έχει καθόλου προσωπικό ικανό σε αριθμό για να μπορεί να καλύψει όλη αυτή την περιοχή. Νωρίτερα οι κάτοικοι των εξαρχείων είχαν συγκεντρωθεί στη Χαριλάου Τρικούπη, όπως είχαν ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό που ζητάνε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είναι αστυνόμευση στην περιοχή για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και όχι για την εκένωση των καταλήψεων από ομάδες αναρχικών. Παρά την τεράστια αστυνομική δύναμη, δηλαδή μιλάμε για μια αστυνομική δύναμη 5.000 ανδρών για 1.000 κατοίκους ουσιαστικά, έχουμε ο καθένας από 5 προσωπικούς σωματοφύλακες, η παραβατικότητα αντί να μειώνεται αυξάνει. Για τους κατοίκους των εξαρχείων η περιοχή τους είναι χώρος πολιτισμού για να αφήνεται στο έλεος των συμμοριών. Έχω ζήσει εδώ πέρα, η σχολή του Κούν εδώ πέρα στην πλατεία είναι μια ζωντανή γειτονιά με ανταλλαγές ιδεών πάνω στις τέχνες, στην πολιτική, κοινωνικά και που γεννάει πράγματα. Αλωνίζουν και τα πρεζόνια και οι έμποροι ναρκωτικών. Και οι συμμορίες που υπάρχουν, που δεν υπήρχαν ποτέ εδώ. Είμαι από το 1968. Αλλάζει η πλατεία, πάει να εμπορευματοποιηθεί ολόκληρη, αγοράζουν τετράγωνα. Το IRBB παίζει ένα αρνητικό ρόλο. Η Επιτροπή των Κατοίκων αναμένεται να ζητήσει συνάντηση και με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.